Καταρχήν και εγώ εύχομαι και ελπίζω ότι δεν θα υπάρξει κάποια έτσι κρίση με αυτόν τον χιονιά που υπάρχει. Τα πράγματα προς στιγμήν κινούνται καλά, έτσι πιστεύουμε όλοι ότι θα κυλήσουν. Το δεύτερο, οι πολλές υποψηφιότητες θα μπορούσαν να είναι και ευλογία. Ο κάθε ένας ο οποίος ενδιαφέρεται για την πόλη και θέλει να θέσει τις δυνατότητές του, τις δυνάμεις του για να βοηθήσει, είναι καλοδεχούμενος στη δική μου τη σκέψη τουλάχιστον. Έτσι κι αλλιώς ο Κλισθένης με τον εκλογικό του νόμο απαιτεί ιδιαίτερες συνεργασίες, πολλαπλές και βήμα-βήμα. Άρα λοιπόν αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα τα θέσουμε και αργότερα. Το δε μήνυμα για αυτή τη χρονιά είναι ότι πρέπει να σκεφτούμε τι χάσαμε τα προηγούμενα χρόνια, τι είναι εκείνο το οποίο μας λείπει, τι διεκδικούμε, και διεκδικούμε μια πόλη η οποία να είναι καθαρή, να είναι πιο εξωστρεφής, να αγκαλιάζει την ευρύτερη περιφέρεια, να διεκδικεί πράγματα για τους πολίτες της. Υπάρχουν πολλοί ικανοί στην πόλη αυτή. Λοιπόν, και προσωπικά πιστεύω, είναι και το σύνθημα, ότι η Θεσσαλονίκη είναι το μέλλον. Έχει τεράστιες δυνατότητες, οι οποίες θα ξεδιπλωθούν βήμα-βήμα. Εμείς θα κάνουμε τις δικές μας κινήσεις. Υπάρχουν και άλλοι φορείς οι οποίοι θα πρέπει να μπουν σε αυτή τη μάχη. Διεκδικούμε πάντως ένα πρωταγωνιστικό ρόλο για τους συμπατριώτες μας και την πόλη μας, τον οποίο και το δικαιούμαστε και τον αξίζουμε και μπορούμε να το πετύχουμε. Είμαι σίγουρος ότι οι πολίτες της Θεσσαλονίκης θα επιλέξουν τον καλύτερο. Ένας από αυτούς είστε εσείς, κύριε Ορφανέ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ευχόμαστε τα καλύτερα. Καλή χρονιά να έχετε. Να είστε καλά.